σε αυτή την ύπαρξη στην οικονομία, όταν παράλληλα αυξάνονται οι φόροι και αυξάνονται και οι έμεση φόροι, που είναι πολύ περισσότεροι, οι επιχειρήσεις στενάζουν. Άρα τόσο είναι σίγουρο και η εποχή ότι εμείς δημόσια δηλώνουμε ότι είμαστε κατά της προδιαθήκης, κατά της εσφοροδιαθήκης, κατά οποιονδήποτε κλέβει το κράτος, γιατί ουσιαστικά όλοι γνωρίζουμε ότι όταν κάποιοι δεν πληρώνουν, καλούνται οι υπόλοιποι να πληρώσουν. Αυτό σημαίνει σήμερα στη χώρα μας. Το 45% των επιχειρήσεων καλείται να πληρώσει όπως χρειάζεται το 100%. Για το υπόλοιπο δεν πληρώνει. Άρα, στα μέτρα που παίρνετε, αλλά το θέμα είναι να μην γίνονται αυτά αφορμή για την πάντα εξωτερική, όλη η κοινωνική φορή, όλα τα κοινωνικά που είμαστε μαζί σας. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι προπέτασμα για να παίρνουν νέοι φόροι, όταν ας πούμε φέτος πήγαμε εύκολα το 80% για κάποιες επιχειρήσεις αυτή η πρόσθεση του φόρου. Ήταν τα λίγα παραπάνω έσοδα που είχαν για να επιβιώσουν. Άρα αυτό που κάνουν η πολιτεία και όχι η σημερινή, και οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, είναι να πηγαίνουν σε αυτούς που μπορούν να πληρώσουν και να τους πούνε πληρώστε κι άλλοι. Αυτό δεν μπορεί να τελειώσει έτσι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί οι επιχειρήσεις αυτές θα αδυνατούν να υπάρξουν. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρατήρηση, δεν θέλω να πιστέψω ότι κλέψατε αυτό το λόγο που θες, που είπατε ότι εμείς δίνουμε μια μάχη εδώ, γιατί είμαστε αυτοί που δεν μπορούμε να φύγουμε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν δύο κακά. Ένα ότι παλεύουν σε αντίξω περιβάλλον και ένα δεν έχουν άλλη επιλογή. Είμαστε εδώ γιατί κι αν ακόμη θέλαμε να πάμε, δεν μπορούμε. Ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις, όταν ήρθαν τα σούρα, φύγανε και μάλιστα τα διαπιστώσαν το τελευταίο διάστημα, πολλές από αυτές χρεοκοπήσαν εδώ, αφήσανε χρέη στο κράτος, πήγαν έστω κάνα μια νέα εταιρεία και έρχονται με τη νέα εταιρεία να επανεισπράξουν τα χρήματά μας μέσα από τα διάφορα deal που προσπαθούν να γίνουν. Όπως ακόμα είναι γεγονός και πρέπει να το ξέρουμε όλοι, ότι όταν μιλάμε για κόκκινα δάνεια επιχειρήσεων, παραδείγματος χάρη τα 42 δις που υπήρχαν πριν πάρα πολύ περισσότερα, τα 35 τα χρωστάγανε 500 επιχειρήσεις. Και τα 7 δις 100.000 προμηθευτές. Και τι καλούνται να πληρώσουν πάλι 100.000. Δηλαδή, αυτοί που χρωστάγανε το 20%. Το υπόλοιπο 80% τι να κάνει η κοινωνία με το λαϊκό, λέει εγώ δεν μπορώ να πληρώσω και τα αφήνει και του πληρώνουμε όλοι εμείς.